Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει μέχρι σήμερα στις 2,5 συνεδριάσεις μέχρι τώρα μια νομίζω αρκετά παραγωγική συζήτηση και σε ό,τι αφορά το εμβληματικό μέρος του νομοσχεδίου που αφορά την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, νομίζω ότι όποιες ενστάσεις ακούστηκαν είναι μάλλον προσχηματικές και κυρίως είναι προσχηματικό το επιχείρημα περί αποσπασματικότητας ή περί βιασύνης. Αν ένα θέμα που συζητάμε από όσα έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας έχει συζητηθεί τόσο εξαντλητικά, κυριολεκτικά με τους πάντες, είναι αυτό το θέμα της δημιουργίας του νέου πανεπιστημίου. Επιτρέψτε όμως να αναφερθώ σε ορισμένες από τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, οι οποίες δεν έχουν προβληθεί όσο η σπουδαιότητά τους νομίζω επιβάλλει, παρότι αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική. Στο άρθρο 28 αυξάνουμε το ποσοστό των αποφύτων των ΕΠΑΛ που εισάγονται στα πανεπιστήμια της χώρας μας από το 1%, ποσοστό που εμείς καθιερώσαμε πέρσι, το αυξάνουμε στο 5%, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι τα επαγγελματικά λύκεια δεν είναι σχολεία δεύτερης κατηγορίας, ότι οι μαθητές και οι μαθήτρες που επιλέγουν τα ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας. Δηλαδή, από τα ΕΠΑΛ όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σχετικά με τον αριθμό των εισακταίων, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που αποκρύπτει ένα στοιχείο. Είναι αλήθεια ότι στα ΤΕΗ το ποσοστό των αποφύτων των ΕΠΑΛ που εισάγονται είναι το 20% των θέσεων, ενώ στα πανεπιστήμια καθιερώνουμε τώρα το 5%. Γίνεται λοιπόν αυτή η αφαίρεση και βγαίνει το αυθαίρετο συμπέρασμα από ορισμένους συναδέλφους ότι θα είναι λιγότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που φέτος θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί γίνεται αυτή η λαθροθυρία? Γιατί υπολογίζουν μόνο τις θέσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μα αγαπητοί συνάδελφοι, ο αριθμός των εισακταίων αυξάνεται για τους αποφύτους των ΕΠΑΛ σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Σε όλα τα πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια της Αττικής. Επομένως, για να έχουμε μια πραγματική σύγκριση, αναφέρω τους αριθμούς για τους περσινούς και για τους φετινούς μαθητές. Πέρσι, λοιπόν, οι θέσεις εισακταίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα ΕΠΑΛ ήταν 6.260. Φέτος, κάνοντας την υπόθεση, την εύλογη υπόθεση, ότι ο αριθμός των εισακταίων στα τμήματα θα παραμείνει ο ίδιος με τον περσινό, φέτος, λοιπόν, θα εισαχτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα ΕΠΑΛ 6.780 απόφοιτοι. Δηλαδή, φέτος θα εισαχτούν 520 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, περισσότεροι από όσους εισήχθησαν πέρσι. Το αναφέρω για να καταγραφεί στα πρακτικά και να μην συνεχίζεται η παραφιλολογία σχετικά με τους αριθμούς. Με το άρθρο 8 δημιουργούμε στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και ΤΕΗ, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία θα εισάγονται κατά προτεραιότητα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, όπου θα υπάρχουν προγράμματα διετούς διάρκειας που θα οδηγούν στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, αναφέρουμε ότι για τους αποφύτους των ΕΠΑΛ θα υπάρχουν από εδώ και στο εξής τρεις δυνατότητες. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά που δεν θέλουν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα έχουν λοιπόν οι απόφοιτοι τρεις δυνατότητες. Η πρώτη είναι οι γνωστοί να επιλέξουν να φοιτήσουν σε ένα δημόσιο και ιδιωτικό ΙΕΚ. Η δεύτερη, αυτό που καθιερώσαμε ήδη από πέρσι, να εγγραφούν στο μεταλλικιακό έτος στην τάξη μαθητείας. Και η τρίτη δυνατότητα που καθιερώνουμε σήμερα είναι να μπορέσουν να εγγραφούν στα διετή προγράμματα σπουδών των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και οι τρεις αυτές και οι τρεις αυτοί δρόμοι οδηγούν στο ίδιο επίπεδο, στο επίπεδο 5 του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, και για το λόγο αυτό θεσμοθετούμε ότι όποια μοριοδότηση ισχύει για τους αποφύτους των ΙΕΚ στις προκηρύξεις που γίνονται για θέση του δημόσιου τομέα μέσω του ΑΣΕΠ, την ίδια μοριοδότηση, 150 μονάδες δηλαδή, θα δικαιούνται από εδώ και στο εξής και οι απόφοιτοι του μεταλλικιακού έτους της τάξης μαθητείας, αλλά και οι απόφοιτοι των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης των ΑΕΗ, για λόγους ίσης μεταχείρισης των αποφύτων. Με το άρθρο 30 θεσμοθετούμε ένα νέο όργανο για την παρακολούθηση της μαθητείας,
το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο της Μαθητείας, ένα γνωμοδοτικό όργανο που θα εισηγείται στην πολιτική ηγεσία τρόπους για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της μαθητείας, αλλά και για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των προγραμμάτων μαθητείας. Όπως είπαμε και στην συζήτηση επί της αρχής, τα μέλη αυτού του οργάνου δεν θα λαμβάνουν καμία αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό το όργανο, στο οποίο μάλιστα η κυβέρνηση επιλέγουμε να μην έχει η κυβέρνηση την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία των μελών του θα ορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους, από τις οργανώσεις δηλαδή των εργαζομένων και των εργοδοτών. Θα συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι από τους φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Με το άρθρο 31 νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ σημαντική τομή σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ανθρώπων που κρατούνται στα σοφρονητιστικά καταστήματα της χώρας. Με το νομοσχέδιο αυτό ιδρύουμε σχολεία σε όλες τις φυλακές. Δημοτικά σχολεία, γυμνάσια ή σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Το «Ι» έχει να κάνει με την ηλικία των κρατουμένων. Αν πρόκειται για κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ιδρύουμε γυμνάσιο. Αν πρόκειται για κατάστημα κράτησης ενηλίκων, ιδρύουμε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Όπως επίσης γενικό και επαγγελματικό λύκειο, καθώς και η ΕΚ, όπως επίσης και τμήματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Νομίζω είναι αυτονόητη η αξία της διάταξης. Η ενεργοποίηση, η λειτουργία της κάθε σχολικής μονάδας θα γίνεται προφανώς με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Δικαιοσύνης. Νομίζω δεν χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει περισσότερο υπέρ αυτού του άρθρου. Επιτρέψτε μου μόνο να παραφράσω το γνωστό ρητό και να πω ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο, εν προκειμένου δεν κλείνει μια φυλακή, γιατί για φυλακές μιλάμε, αλλά τουλάχιστον γίνεται πιο ανθρώπινη μια φυλακή. Με το άρθρο 34 διαφοροποιούμε τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στο Γενικό Λύκειο. Ορίζουμε λοιπόν ότι δεν θα εξετάζονται γραπτά στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλα τα μαθήματα, αλλά μόνο 4. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θέλουμε να αυξήσουμε το διδακτικό χρόνο των μαθητών, να μην τελειώνουν τα μαθήματα αμέσως μετά το Πάσχα, αλλά να φτάνουμε μέχρι το τέλος Μαΐου, άρα να κερδίσουμε έναν ωφέλιμο διδακτικό χρόνο τουλάχιστον 2 εβδομάδων, και παράλληλα να μειώσουμε τον εξεταστικό φόρτο των μαθητών, που ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένος εν ώψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που ακολουθούν μετά το τέλος του σχολικού έτους. Γίνονται ορισμένες αντιρρήσεις. Νομίζουμε ότι αυτές οι αντιρρήσεις είναι λανθασμένες και στηρίζονται στο ότι κάποιοι λένε ότι αξία έχουν μόνο τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά. Κατά την άποψή μας αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Η αξία ενός μαθήματος είναι αυθύπαρκτη. Δεν έχει να κάνει με το πώς εξετάζεται. Άλλωστε όλα τα μαθήματα εξετάζονται και στο γενικό και στο επαγγελματικό λύκειο, και μάλιστα ορίζουμε ότι για τα μαθήματα που δεν θα προβλέπουν γραπτή εξέταση στο τέλος του διδακτικού έτους, θα υπάρχουν οπωσδήποτε 2 ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, τα γνωστά διαγωνίσματα, 1 σε κάθε εξάμηνο. Άρα και τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος, για αυτά τα μαθήματα προβλέπεται μια δεύτερη ωριά γραπτή δοκιμασία, άρα ούτε και σε αυτό υπάρχει υστέρηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι για μας μεγαλύτερη αξία έχει ο χρόνος που δίνουμε στον εκπαιδευτικό να είναι κοντά στους μαθητές και στις μαθήτριές του. Αυτή είναι για μας η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι οι εξετάσεις. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή την αρχή, δίνουμε περισσότερο χρόνο στον εκπαιδευτικό μας, στους μαθητές και τις μαθήτριες, δίνουμε περισσότερο χρόνο στη διδακτική πράξη και λιγότερο χρόνο στην εξεταστική διαδικασία και στο άγχος που όλοι ξέρουμε ότι ακολουθεί οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Για τα θέματα των μετεγραφών των φοιτητών νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Κανείς δεν επιχειρηματόλογησε επί της ουσίας εναντίον αυτού του μέτρου, που είναι κοινωνικά δίκαιο, ειδικά στις συνθήκες που ζούμε σήμερα, που συμπληρώνεται μια οκταετία τουλάχιστον που πολλές ελληνικές οικογένειες θα φέρουν πέρα δύσκολα. Κατανοούμε ότι αρκετά μάλλον ιδρύματα επομίζονται ένα μεγαλύτερο βάρος, αλλά όπως δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός στην επί της αρχής συζήτηση, θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αυτά τα ιδρύματα που θα επομιστούν το μεγαλύτερο βάρος να στηριχτούν για εξοπλισμό και υποδομές που πραγματικά χρειάζονται για τους περισσότερους φοιτητές που αναγκαστούν να υποδεχτούν.
για την καθιέρωση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία της χώρας, νομίζω ότι είναι ένα αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος εδώ και δεκαετίες που αυτή η κυβέρνηση το υλοποιεί σταδιακά σε βάθος τριετίας, γιατί θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Ξεκινάμε από τον προσεχή Σεπτέμβρη, από τους δήμους εκείνους που οι υποδομές επιτρέπουν την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Δεν θέλουμε ένα μέτρο που θα το εξαγγείλουμε και θα μείνει στα χαρτιά, αλλά να εφαρμοστεί παράλληλα με την εξασφάλιση των υποδομών. Γι' αυτό ξεκινάμε το Σεπτέμβρη με τους δήμους εκείνους που υπάρχουν οι υποδομές και σταδιακά εντός τριετίας θα εξασφαλίσουμε σε όλους τους δήμους της χώρας αυτή τη δυνατότητα. Σχετικά με την διαμάχη που υποκινείται από ορισμένες πλευρές, το δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα το πρωί το Υπουργείο μας νομίζω είναι αποκαλυπτικός προς τους αριθμούς. Όχι μόνο δεν θα κλείσουν παιδικοί σταθμοί, όχι μόνο δεν θα χρειαστεί να χάσουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, αλλά είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες τα παιδιά και τα βρέφη που σήμερα δεν μπορούν να βρουν μια θέση στους παιδικούς σταθμούς. Άρα υπάρχει ανάγκη και για άλλες δομές σε τέτοιους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Άρα χρειαζόμαστε και άλλους εργαζόμενους στον χώρο αυτό, γιατί είναι πολλές χιλιάδες τα παιδιά και τα βρέφη που σήμερα δεν καλύπτονται. Και τέλος, σχετικά με το άρθρο 29 που προβλέπει την ενοποίηση των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού, όσοι συνάδελφοι ασχολείστε με τα εκπαιδευτικά πράγματα, θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι ίσως αποτελεί και παγκόσμια πρωτοτυπία το ότι έχουμε περισσότερους από 160 κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο αναπτυγμένο, υποανάπτυκτο, αναπτυσσόμενο που να συμβαίνει αυτό. Αυτή η πανσπερμία εκπαιδευτικού προσωπικού. Κάνουμε λοιπόν μία κίνηση ενοποίησης, καλύτερης διαχείρισης, καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού, έναν εξορθολογισμό που είναι με όποιο κριτήριο και να το δει κανείς απόλυτα αναγκαίος. Έγιναν ορισμένες παρατηρήσεις και από ορισμένες επιστημονικές ενώσεις και από ορισμένους συναδέλφους. Παίρνουμε υπόψη μας ορισμένες από τις παρατηρήσεις αυτές. Κάποιες από αυτές νομίζω ότι έχουν βάση. Θα τις επεξεργαστούμε ακόμα καλύτερα και στην συζήτηση στη δεύτερη ανάγωνιση θα παρουσιάσουμε νομοτεχνική βελτίωση που νομίζω ορισμένες από τις ενστάσεις που κατά τη γνώμη μας έχουν βάση θα αντιμετωπιστούν. Θέλω κλείνοντας να επισημάνω το εξής. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες σχετικά με την αναβάθμιση ή την υποβάθμιση, την απαξίωση της επαγγελματικής και γενικά της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Και στην αίθουσα αυτή και σήμερα επαναλήφθηκαν αυτά τα κατά τη γνώμη μας αβάσιμα. Το αν κάποιος υποβαθμίζει ή αναβαθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση το κρίνουν νομίζω πρώτα απ' όλα οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Θα επαναλάβω λοιπόν αυτό που και στην επί της αρχής συζήτηση υπογράμμισα. Όποιος ισχυρίζεται ότι με τα πεπραγμένα μας της τελευταίας τριετίας επιχειρείται μια υποβάθμιση, μια απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, νομίζω και επαναλαμβάνω και από αυτό το βήμα, προκαλώ όποιον θέλει αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε μπροστά στους εκπαιδευτικούς μας και στους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και εκεί θα αποδειχτεί ποιος και πόσο απαξιώνει, υποβαθμίζει ή αντίθετα στηρίζει και ενισχύει την επαγγελματική εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ.